απορρίπτονται από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος οι προσπάθειες που γίνονται από την πλευρά της κυβέρνησης και της Τρόικας προκειμένου να επιτευχθεί συνένεση. Στο θέμα αναφέρεται ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΚΚΕ στην Κορινθία, Γιώργος Λάμπας. Υπάρχει λαϊκή δυσαρέσκεια και αντιδράσεις από τις επιλογές και από τα μέτρα και θέλουν να δημιουργήσουν κλίμα συνένεσης. Αυτά όλα τα στοιχεία τώρα αποδεικνύουν αυτό που λέγαμε τόσο καιρό, ότι το μνημόνιο δεν έγινε ούτε για τα ελλείμματα ούτε για το χρέος. Είναι για να περάσουν στρατηγικά μέτρα. Δηλαδή για να έρθουν ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις, να περικοπούν δικαιώματα και να γίνουν ιδιωτικοποιήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παροτρύνει τέτοιο κλίμα συνένεσης. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε έναν δικοματισμό που για να μπερδεύει τον κόσμο έβγαζε αντιπαράθεση, γινόταν μια εικονική αντιπαράθεση, ένας τσακωμός προκειμένου να μπερδευτεί ο κόσμος και όταν φθυρόταν κάποιος στην κυβέρνηση να έρθει ο επόμενος. Τώρα, μέσα στην κρίση που τα πράγματα οξύνονται και υπάρχει αυτή η δυσαρέσκεια που είπαμε που έρχονται από τα αντιλαϊκά μέτρα, θέλουν να υπάρχει μεγαλύτερη συνένεση. Δηλαδή, δεν φτάνει μόνο μια μονοκομματική κυβέρνηση, θέλουν να έχουν και τη συνένεση. Βέβαια, τη συνένεση την είχαν και πάντα την είχαν, γιατί στα λόγια έμενε η αντιπαράθεση, δεν ήταν στην ουσία. Η ουσία ήταν ότι υπήρχε συνένεση. Τώρα τη θέλουν και ακόμα πιο επιτακτικά. Και το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζεται για συνένεση, καλεί και τους άλλους, και η Νέα Δημοκρατία ετοιμάζεται. Υπάρχουν και άλλοι πρόθυμοι, τα μικρότερα κόμματα, τα αναχώματα. Στην ουσία η αστική τάξη καλεί τα κόμματά της να βγάλουν στην άκρη τα προσωπικά τους συμφέροντα και τα κομματικά τους συμφέροντα και να υπηρετήσουν το κύριο. Δηλαδή ότι σε αυτές τις συνθήκες της κρίσης πρέπει οι πολιτικοί τους υπηρέτες να είναι όλοι μπετοναρισμένοι για να μπορούν να χτυπήσουν το λαϊκό κίνημα, να καθησυχάσουν οποιαδήποτε δυσαρέσκεια από το λαό και συγχρόνως θέλουν να καλλιεργήσουν και αυτό το κλίμα μεταξύ μερίδων της αστικής τάξης που υπηρετεί το κάθε κόμμα, γιατί υπηρετεί κάθε κόμμα και συμφέροντα ανάλογα, ανάμεσα σε βιομηχάνους, τραπεζίτες, εφοπλιστές. Θέλουν να καλλιεργήσουν και μεταξύ τους ένα κλίμα ότι πρέπει όλοι μαζί μέσα στις δυσκολίες να διαχειριστούν την κρίση, πρέπει να υπάρξει συνένεση. Τέτοιο κλίμα θέλουν να καλλιεργήσουν. Εμείς λέμε ότι δεν πρέπει ο λαός να ξαναπέσει σε τέτοια παγίδα συνένεσης. Την πλήρωσαν την ανάπτυξη τα προηγούμενα χρόνια, πληρώνουν τώρα και την κρίση. Μια συνένεση να περάσει στο λαό θα έχει χειρότερα μέτρα. Αυτό που μένει είναι συμπαράταξη με το ΚΚΕ, συμμετοχή στον αγώνα, οργανωμένος λαός, εύκολοι δρόμοι δεν υπάρχουν για μας. Αγώνες έχουμε, θα έχουμε και καλούμε το λαό σε ενεργή συμμετοχή και οργάνωση. Αυτός είναι ο δρόμος που προτείνουμε εμείς για να ξεπεραστεί η κρίση προς όφελος του λαού, με ανατροπές.